Να σας πω καταρχήν ότι η αποφάση του Συμβουλίου της Επικρατείας Χαστούκη στον πρώην Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου είναι δύο, δεν είναι μία. Η πρώτη λοιπόν αφορά αυτό που αναφέρατε, την αναγραφή του θρησκεύματος στα αποδεικτικά και τα πιστοποιητικά σπουδών του γυμνασίου και του λυκείου. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συγκεκριμένα πως η υποχρεωτική ή προαιρετική αναγραφή του θρησκεύματος αντίκειται τόσο στην εθνική όσο και στην κοινοτική νομοθεσία, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι διατάξεις που αφορούν στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κατά συνέπεια, ακύρωσε τις αποφάσεις του πρώην Υπουργού. Βέβαια, να σας πω ότι με το θέμα είχε ασχοληθεί πολύ πρόσφατα και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μετά την παρέμβαση της οποίας η Υπουργός Παιδείας προσφάτως ανακοίνωσε ότι θα απαλληφθεί η αναγραφή του θρησκεύματος από τους απολυτήριους τίτλους. Το καινούργιο στοιχείο όμως είναι για το Συμβούλιο της Επικρατείας, η καινούργια απόφαση έχει να κάνει, πρέπει να σας πω, με τα προγράμματα για τα θρησκευτικά του Κώστα Γαβρόγλου στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση αυτή είχε προκαλέσει και σε άλλο αντιδράσεων, αν θυμόμαστε καλά. Το σκεπτικό της απόφασης είναι πως η σκοπή και το περιεχόμενο των συγκεκριμένων προγραμμάτων δεν εξυπηρετούν στην ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των ορθόδοξων μαθητών.